Σαβόνα, να συνδεθούμε με τον Άγγελο Δαντάλια, τον πρόεδρο της Infe Greece, να δούμε τι συνέβη εκεί. Άγγελε, μας ακούς? Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Είμαστε σοκαρισμένοι από αυτό που σου συνέβη και μάλιστα ακούσαμε την είδηση χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον κύριο Χατζηνικολάου. Εκεί μάθαμε ότι δέχτηκες αυτή την επίθεση. Τι έγινε ακριβώς? Ήταν λίγο έτσι ζωφερή η περιγραφή αυτού που σου συνέβη. Ναι, εντάξει, ήταν ένα περιστατικό το οποίο εντάξει, φυσικά και ένα πάτεχο. Μπορούσε να δείξει τον καθέναν, η αλήθεια είναι. Ναι. Η Λισαβόνα έχει παρουσιάσει αρκετά τέτοια κρούσματα. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, πριν δύο μέρες κλέφτω το πρωτοφόλι μιας φίλης μου, μέλος της αποστολής μας. Ναι. Στο ξενοδοχείο. Όχι, στο μετρό έξω. Μάλλον στο αφαίρεσαν χωρίς το καταλάβει. Ναι. Εγώ χθες τώρα πήγα κανονικά στην αρένα, όπως πάω κάθε πρωί από το διαμέρισμα που έχουμε νοικιάσει εδώ πέρα, κοντά σε έναν σταθμό που λέγεται Σαν Απολώνια. Ναι. Στον δρόμο, μέρα μεσημέρι ήταν. Εντάξει, φαντάζομαι ότι όποιος περπατάει μέρα μεσημέρι δεν έχει τις επιφυλάξεις όταν περπατάει βράδυ. Και όπως έκοψα δρόμο σε ένα στενάκι, το οποίο ήταν στενάκι όχι, μην φανταστείτε, απόμερο και σκοτεινό και δεν είχε διέλευση, ήταν το οποίο συνέβη μια, θα πούμε, ανηφόρο με τον σταθμό κάτω, έκοψες δρόμο δηλαδή, να σας πω έτσι. Μου επιτέθηκε κάποιος, πρέπει να ήταν αραβικής καταγωγής από ό,τι κατάλαβα τα χαρακτηριστικά του, με σκοπό να μου αφαιρέσει προφανώς την τσάντα που είχα μαζί μου και το χρηματικό ποσό που τελικά είχαμε. Σε με μαχαίρι? Ναι, είχε κρατούσε μαχαίρι πάνω του. Προσπάθησα να αμυνθώ αρχικά. Κατά την αντίθεση που προέβαλα, εκεί μου με τραυμάτισε στα δύο μου χέρια με κάποιες σκοπές και κάποια χαρακώματα. Στη συνέχεια, επειδή κατάλαβα ότι κινδυνεύω να πάθω χειρότερα, οπότε του έδωσα την τσάντα για να με αφήσει ήσυχο. Και στη συνέχεια, τελικά κατάλαβα ότι όταν βρήκα την τσάντα πεταμένη και πιο κάτω, ότι μου είχε αφαιρεθεί το πρωτοφόλιμα απλά και τίποτα άλλο. Δεν έσπευσε κάποιος, συγγνώμη, όλα να σε βοηθήσει. Όλα τα υπόλοιπα μέσα στην τσάντα υπήρχαν, έλειπαν μόνο τα χρήματα. Ήταν όλα, έλειπαν μόνο τα χρήματα. Έχει πάρει το πρωτοφόλι και αυτό το οποίο το έχει πετάξει και αυτό έξω από την τσάντα. Δηλαδή, κάτω στο, πήρε τα χρήματα δηλαδή, και έφυγε. Δηλαδή. Μιλάμε για τα όλα τα χρήματα που είχες πάρει μαζί σου, ας πούμε, για να περάσεις αυτές τις μέρες. Ήταν κάποια χρήματα τα οποία ήταν κυρίως για την αγορά κάποιων εισιτηρίων για τους φαν εδώ πέρα στην Eurovision. Κυρίως το ποσό ήταν και για αυτό το σκοπό. Νατίνα μου. Λέω, ή δεν υπήρξε κάποιος εκείνη την ώρα να σε βοηθήσει, γιατί είπες ότι δεν ήταν ένα απόμερο δρομάκι. Όχι, ναι, δεν ήταν. Δηλαδή μετά από, τι να πω, ούτε ένα λεπτό, πέρασε ένα παιδί, ένας Πορτογάλος, ο οποίος με είδε, με βρήκε σε μια κατάσταση λίγο... Σοκαρισμένος κιόλας, έψαχνε λίγο τα πράγματά μου, να δω μήπως τελικά δεν κατάφερα να βρει το πρωτοφόλι, γιατί το είχα κάτω-κάτω στην τσάντα μου. Και σε μετέφερε και στο νοσοκομείο. Και όχι, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία ήρθε επί τόπου, ήρθαν γρήγορα, η αλήθεια είναι, και το ασθενοφόρο για να με μεταφέρει στο νοσοκομείο. Αφού πήγαν όλα καλά, τουλάχιστον προσφέρθηκε η δισκογραφική εκεί, προσφέρθηκε η ελληνική αποστολή να καλύψει τα έξοδα αυτά των χρημάτων που χάθηκαν. Γιατί πάτε και στηρίζετε τις καλλιτέχνες. Η Panic, ναι. Υποθέτω, Records, η ελληνική αποστολή. Δεν έχω μιλήσει ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι με πήρε και ο αρχηγός αποστολής, ο Παναγιώτης Ολιάς, τηλέφωνο. Μπράβο του. Και μου στάθηκε και μου είπε ότι αν χρειαστώ οτιδήποτε να αποταθώ στον ίδιο. Επειδή είναι gentleman και... εκεί, κανονικά πρέπει να το κάνουν αυτό σαν κίνηση. Σας υποστηρίζετε. Τους καλλιτέχνες. Με πήρε και. Ναι, μιλάμε τώρα για εισιτήρια 8-9 ατόμων, όχι παραπάνω δηλαδή. Απλά επειδή είναι ακριβά τα εισιτήρια στην Eurovision πάντα, γι' αυτό βγαίνει ένα ποσό μεγαλύτερο. Αλλά από εκεί πέρα με πήρε και η ελληνική πρεσβεία τηλέφωνο και μου ζήτησε αν χρειάζομαι. Με ρώτησε αν χρειάζομαι κάτι. Στο νοσοκομείο βρήκανε κάτι, έχεις χτυπήσει, δηλαδή έχεις τραύμα? Όχι, εντάξει, ευτυχώς οι κοπές δεν ήταν πολύ βαθιές, δηλαδή ήταν επιφανειακές. Απλά μου κάναν κάποιον ορό για λόγους μολύνσεως και τα σχετικά. Κατάλαβα. Και με αφήσανε μετά ελεύθερο, μου είπαν απλά να έχω το νου μου να βάζω κάποια. Η αστυνομία τους βρήκε. Ναι, πραγματικά ο άνδρας που σου επιτέθηκε ήταν μετά. Ήταν καλυμμένο το πρόσωπό του? Όχι, τον είδες, πρόλαβες? Ναι, τον είδα και νομίζω κιόλας, να πω την αλήθεια, ότι πρέπει να τον έχω ξαναδεί στην περιοχή και γύρω, στο σταθμό του μετρό. Δηλαδή, στην αστυνομία έδωσες κατάθεση, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Όλη κατάθεση, τα στοιχεία του, την περιγραφή του.
Πώς έγινε όλο το σκηνικό. Αν και θέλω να σας πω ότι η Λισαβόνα θεωρείται ασφαλής Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα. Πολύ. Δηλαδή περιγράφουμε τώρα ένα σκηνικό Βραζιλίας σχεδόν. Γιατί έχει πολύ καλή αστυνόμευση. Ναι, είναι αλλά στο δρόμο είναι που... η πόλη στην οποία έχω δει μέσα στον κινηματογράφο να μπαίνει αστυνομικός, να κοιτάει όλα εντάξει και να φεύγει. Ναι, αλλά είπε... αυτές τις εποχές, αυτές τις περιόδους μάλλον, που είναι ας πούμε η Eurovision που έχει χιλιάδες επισκέπτες, φαντάζομαι ότι έχει αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Είχε στρατό, όχι απλά αστυνομία. Ο στρατός έχει, ήταν Άγγελε, παντού και πάλι το ίδιο. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Κοίτα, γύρω από το στάδιο και στην περιοχή την κοντινή στο... που γίνονται τα γεγονότα και στο γύρω κλαμπ και όλα αυτά, ναι, υπάρχει μια αστυνομία. Αλλά εντάξει, δεν έχω, έχω δει και μεγαλύτερη θέση. Στον δρόμο που βρέθηκες εσύ είναι. Και σου συνέβη και το συμβάν, υπήρχε αστυνόμευση? Εκεί όχι, όχι, δεν είναι παιδιά. Η περιοχή είναι, μια, είναι κέντρο απόσυρο, δεν είναι κάπου κοντά σε κάποιο από τα σημεία, ας το πούμε, που γίνονται τα event. Οπότε δεν υπήρχε αυτή η αστυνόμευση που υπάρχει στα άλλα σημεία. Άγγελέ μου, περαστικά σου ευχόμαστε. Για πες μας τώρα, τι γίνεται με τα κορίτσια τα δύο. Που, λοιπόν, που έχουν σήμερα το μεγάλο τους αγώνα, έτσι. Ναι, σήμερα είναι ο ημιτελικός, όπου θα ψηφίσει το κοινό για το ποιες 10 χώρες θα προκληθούν στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες το παρακολούθησες. Χθες ήταν η εγγραφή. Μαγνητοσκόπησε. Την έχω παρακολουθήσει. Προσπάθησα να έχω επαφή με τα γεγονότα όσο μου